Με δύο πανελλήνια ρεκόρ, 9 χρυσά, 5 ασημένια, 7 χάλκινα μετάλλια και εξαιρετικά πλασαρίσματα ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους οι αθλήτρες και αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Κότεινος Αλεξανδρούπολης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραστήμπου 2024 που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα ο Ταϊφούρ Χαλίλογλου αναδείχθηκε πρώτος στα 100 και στα 200 μέτρα με νέα πανελλήνια ρεκόρ. Η Βασιλική Στικίδου πήρε την πρώτη θέση στα 100 μέτρα και την πρώτη στα 400. Η Ελένη Δεμερτζή αναδείχθηκε πρώτη στη σφαιροβολία και πρώτη στο δίσκο. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος πρώτο στα 1500 μέτρα, τρίτο στο ακόντιο και τέταρτο στη σφαιροβολία. Ο Ερσίν Μπόζ δεύτερο στα 100 μέτρα, τρίτο στο ακόντιο και τρίτο στο μήκο. Ο Φώτη Ντεφίδης το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ενώ αναδείχθηκε πέμπτο στη σφαιροβολία. Ο Φατίου Ζουν, δεύτερο στο ακόντιο, τρίτο στο δίσκο και πέμπτο στη σφεροβολία. Η Μυρσίνη Σαρίδου, δεύτερη στο ακόντιο, τέταρτη στο δίσκο και τέταρτη στη σφεροβολία. Ο Βολόντια Πετροσίδη, δεύτερο στο δίσκο και τέταρτο στη σφεροβολία. Η Ελένη Σίσκου, τρίτη στο μήκο, τέταρτη στα 100 μέτρα και έκτη στο ακόντιο. Ο Ιωάννη Τοπτσί, τρίτο στο μήκο. Η Μαρία Λογαρά, τρίτη στο δίσκο. Ο Σταμάτη Κωνσταντίνο Παπάζουλου, πέμπτο στο ακόντιο, έβδομο στο μήκο και δέκατο τρίτο στα 100 μέτρα και ο Βαγγέλης Λιμβέος έκτος στη Σφροβολία και ενδέκατος στην Κορίνα. Συγχαρητήρια αξίζουν τόσο στους αθλητές και στις αθλήτριες για την προσπάθεια και την ευγενή άμυλα που επέδειξαν σε όλα τα αγωνίσματα, όσο και στους προπονητές Αλέξια Γεννητόπουλο, Νατάσα Βλάχου και τους συνοδούς Χρήσα Δημητροπούλου, Θόδωρο Ρεμπούτσια, Φωτεινή Καρακασίδου, Άννα Μουρατίδου, Γιάννη Λιμβαίο, Ερυφίλη Κατσίλα, Αναστασία Γεωργοπούλου για τη βοήθειά τους καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων.